παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Leader 2014-2020. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία και σε τι αφορά το πρόγραμμα? Αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλώνει η Δημοτική Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας, που αποδίδει την εσπευσμένη συμφωνία ο επικεφαλής της παράταξης Σταμάτης Γκατζίδης. Αίθουσα Χρόνια Ειδονίδη στον Ιερό Ναό της Ελευθερώτριας στο Διδημότυχο. Την Κυριακή τα εγγένεια από το Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης του Leader 2014-2020 η παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα Leader που αφορά σε παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 28 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους για το βόρειο τμήμα του νομού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Εύρου. Παράταση έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 πήρε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader. Η παράταση δόθηκε και τον Βόρειο Εύρο για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους επενδυτές για το πρόγραμμα. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε με την ημερομηνία. Η τελική ημερομηνία που είχαμε ορίσει εξ αρχής ήταν έως 16 του μηνός, την επόμενη Δευτέρα. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα με κάποιες διαδικασίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποια έγγραφα και ύστερα από μια διαδικασία που ακολούθησε και την Επιτροπή Διαχείρισης Προγραμμάτων πήρε μια απόφαση να δώσει μια παράταση στο πρόγραμμα έως τα τέλη Σεπτέμβρη, έως 28 Σεπτεμβρίου για την τελική ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων στο πρόγραμμά μας. Εφόσον καταθέσουν την ηλεκτρονική υποβολή, έως τις 5 Οκτωβρίου είναι υποχρεωμένοι οι αιτούντες να φέρουν το φυσικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας μας. Το πρόγραμμα αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αφορά βασικές υπηρεσίες για την ανάπλαση αγροτικών περιοχών. Έτσι είναι ο τίτλος του μέτρου της δράσης που έχει η εταιρεία. Οι δράσεις που υπάρχουν είναι διάφορες δημοσίου, φορέα, αλλά αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων μέσα, όπως διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή μπορούν να πάρουν κάποιες δράσεις που ενδιαφέρονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι με εκθετήρια ή κάποια άλλα πράγματα. Έχει ενημερωθεί ο κόσμος σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει και στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα, διότι η περιοχή δράσης μας είναι έως τα όρια του Δήμου Διδημοτύχου. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό καθημερινά 7 με 3. Οποιοδήποτε θέλει περαιτέρω πληροφορίες και θεωρεί ότι δεν έχει ενημερωθεί ή υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στην ενημέρωσή του, είναι ευπρόσδεκτο στα γραφεία μας, στο Σωτηρίου Τσερκέζη 20, στην Ορεστιάδα. Η οριοθέτηση του προγράμματος είναι ότι μπορούν να γίνουν έργα σε όλη την περιοχή των Δήμων Ορεστιάδας και Διδημοτήχου, εκτός της εντός σχεδίου πόλεως Ορεστιάδος, που σημαίνει ότι οι περιοχές Σαγίνη, Ινόη, Ορεστιάδα, Κλισό, δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν οι σύλλογοι περισσότερο και αθλητικοί σύλλογοι σε κάποια δράση που επιχορηγεί το πρόγραμμα. Να υπενθυμίσω ότι η επιχορήγηση είναι έως 100% στην περίπτωση που δεν επιφέρει κέρδος το έργο το οποίο θα γίνει μέσω του προγράμματος. Προκλητική επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη, έστειλε η Άγκυρα. Στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, Αχμέτ Τσονκάρ, τονίζεται ότι η Ελλάδα πρέπει να παραδώσει τους 8 Τούρκους, ώστε οι δύο Έλληνες κρατούμενοι στρατιωτικοί στις φυλακές της Αδριανούπολης να έχουν δίκαιη δίκη. Νέα ανησυχία και αγωνία για την τύχη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Αδριανούπολης, προκαλεί η αποκάλυψη της εφημερίδας Τα Νέα και του δημοσιογράφου Μάνου Χαραλαμπάκη. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Τουρκία ξεπερνά κάθε όριο προκλητικότητας, αφού με επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη, όχι μόνο συνδέει την υπόθεση των 8 Τούρκων αξιωματικών με τους Έλληνες στρατιωτικούς, αλλά ζητεί από την Ελλάδα πρώτα να εκδώσει τους Τούρκους αξιωματικούς και τότε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν θα προχωρήσει στην απελευθέρωση των Ελλήνων, αλλά διαβεβαιώνει πως θα έχουν μία δίκαιη δίκη. Την επιστολή απέστειλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, Αχμέτ Μπεδράτ Τζονκάρ, με ημερομηνία 31 Μαΐου. Σε αυτήν, ο Τούρκος αξιωματούχος κατηγορεί ευθέως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι συμπεριφέρονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά στις υποθέσεις των δύο Ελλήνων και των 8 Τούρκων αξιωματικών, τους οποίους μάλιστα αποκαλεί δολοφόνους και εγκληματίες,
και στυλιτεύει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα υπέρ της επιστροφής των Ελλήνων, αλλά όχι υπέρ της έκδοσης των Τούρκων. Καταγγέλλει επίσης την ελληνική δικαιοσύνη για υποκρισία και επειδή δεν επιστρέφει τους Τούρκους εγκληματίες όπως αναφέρει και τους αφήνει χωρίς τιμωρία. Στην επιστολή όμως υπάρχει ευθεία στοχοποίηση και της Ευρωβουλευτή της Ελιάς Εύας Καϊλή, γιατί στην πρόσφατη αιαρινή συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής των Κρατών Μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Βαρσοβία στις 28 Μαΐου, έθεσε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ το θέμα της απελευθέρωσης του Άγγελου Μητρετώδη και του Δημήτρη Κούκλατζη. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, απευθυνόμενη στους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, είχε αναρωτηθεί γιατί μια τόσο ισχυρή χώρα όπως η Τουρκία εξαντλεί σε δύο νέους την αυστηρότητά της. Και είχε ρωτήσει ευθέως τον Γιάννη Στόλτεμπεργκ για την παράνομη κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών. Όπως αναφέρουν τα νέα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποκλείεται να απαντήσει στον Τούρκο αποστολέα, καθώς το ύφος της επιστολής έχει προκαλέσει αλγιεινή εντύπωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο θέμα αναφέρεται αμέσως και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Σαβούσογλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς ήθελαν να επιστρέψουν τους 8 στην Τουρκία. Με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, θέλει να περάσει το μήνυμα ότι η προσπάθεια του ΓΕΣ είναι συνεχής, ώστε να προσφερθούν ή κατά το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες για την στέγαση των στελεχών. Ο στρατός έχει ερμηνεύσει ώστε 3.000 οικίματα να διατεθούν για την στέγαση στελεχών, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές. Ας δούμε το βίντεο του ΓΕΣ. Της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση Ορεστιάδας αλλά και του ΠΑΜΕ όσον αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, αναφέρθηκε στην τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ο επικεφαλής της παράταξης Σταμάτης Γκατζίδης. Ο κύριος Γκατζίδης μίλησε για κατά παρεγγελία συμφωνία, την οποία επέβαλαν στη χώρα μας οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη θέση της Λαϊκής Εισπύρωσης μίλησε στην τελευταία τακτική συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ο επικεφαλής της παράταξης Σταμάτης Γκατζίδης. Ο κύριος Γκατζίδης είχε ρωτηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και έδωσε την απάντησή του για τη συμφωνία. Επειδή την προηγούμενη φορά κατά κάποιον τρόπο προκληθήκαμε κάντε ότι στο ησυχία, θέμα... Συνάδελφοι. Κάντε λίγη ησυχία συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Ότι στο θέμα το μακεδονικό που έβαλε ο κύριος Δήμαρχος στη δευτερολογία του ή στην πρωτολογία, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, προκληθήκαμε ότι δεν απαντήσουμε και σιωπούμε και τα λοιπά. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες επιγραμματικά, γιατί δεν έχουμε πάλι το χρόνο. Σας ζήτησα, κύριε Δήμαρχε, φέρτε το σαν θέμα εκτός ημερήσιας, μέσα στην ημερήσια διάταξη, να μπορέσουμε με άνεση να το συζητήσουμε. Τώρα, για τη συμφωνία αυτή, θα το πω και σαν λαϊκή συσπήρωση και σαν ΚΚΕ, δεν θα την ψηφίσουμε. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Γιατί δεν θα την ψηφίσουμε? Γιατί βλέπουμε ότι γίνεται αυτή η συμφωνία, έγινε κατά παραγγελία των ΗΠΑ, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Γι' αυτό παίρνουν τα πολλά τα μπράβο από τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τσίπρας και ο Ζάεβ. Έγινε λοιπόν κατά παραγγελία και έχει σαν βασικό στόχο αυτή η συμφωνία να διευκολύνει, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, να εντάξουν όλη αυτή την περιοχή, όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, στο μαντρί του ΝΑΤΟ και στην επιρροή τους.
Κανένα πρόβλημα δεν λύνει η συμφωνία αυτή, συμπλήρωσε ο κ. Γκατζίδης. Δεν λύνει. Τα ζητήματα παραμένουν αυτά τα μακεδονικές εθνότητες που εμείς δεν τις δεχόμαστε και μακεδονική γλώσσα που μας παρουσιάζουν. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτά είναι αλυτρωτικά και πρέπει να φύγουν. Με τη συμφωνία του Βουκουρεστίου του 2013, ο μεγάλος μακεδονικός χώρος μοιράστηκε. Με συμφωνία υπογράψαμε και εμείς και ο Βενιζέλος υπέγραψε. Το 50% να πάρει η Ελλάδα, το 30% να πάρει η Σερβία και το υπόλοιπο η Βουλγαρία. Έτσι μοιράστηκε και αυτή είναι η συμφωνία, ο μακεδονικός χώρος. Όποιος θέλει τώρα αλλαγή των συνόρων, αυτό σημαίνει πόλεμος. Και όποιος φωνάζει ότι αυτό είναι δικό μου και εκείνο είναι δικό μου και τ' άλλο είναι δικό μου, τώρα. Είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι, δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε και μην λέτε μεγάλα λόγια, μην την ψηφίσετε εσείς, η παράταξή σας, κατά απέτηση του Τραμπ. Πάω στο θέμα του μακεδονικού, ακούσαμε την άποψή σας, δεν θα το ανοίξω άλλο σήμερα, είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, θεωρώ κάκιση τη συμφωνία. Την επόμενη Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη γίνεται μια πορεία κινητοποίηση επιτέλους και στον Εύρο για το μακεδονικό. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι για να βοηθήσουμε αυτή την πορεία, να μεταβεί ο κόσμος στην Αλεξανδρούπολη, γιατί σιγά σιγά πολύ φοβόμαστε ότι με αυτή την κυβέρνηση θα έρθει και το Θρακικό. Έκθεση με προσωπικά αντικείμενα που δόρισε στη Μητρόπολη Δημοτή Χωρεστιάδας και Σουφλίου ο μεγάλος μουσικός και τραγουδιστής της τραγικής παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης θα εγκαινιαστεί την Κυριακή και θα λειτουργεί μόνιμα στην κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα του Ιερού Ναού της Ελευθερώτριας στο Δημότυχο. Η αίθουσα θα φέρει το όνομα του Χρόνη Αηδονίδη ως ελάχιστη ένδειξη τιμής για την προσφορά του στη Θράκη. Αίθουσα Χρόνια Αηδονίδη θα ονομαστεί η κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Παναγίας του Δημοτήχου. Ο Χρόνης Αηδονίδης προσέφερε προσωπικά τα αντικείμενα τα οποία θα φιλοξενούνται σε μόνιμη βάση. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ο Χρόνης Αηδονίδης επισκέπτεται για μια ακόμα φορά το Δημότυχο, τη γενέτειρά του και είμαι υπερήφανη διότι η Καρωτή, ένα χωριό πολύ κοντά στο Δημότυχο, ανέδειξε μια τέτοια προσωπικότητα η οποία προβάλλει στο Πανελλήνιο την θρακιώτικη μουσική. Και η θρακιώτικη μουσική είναι η παράδοσή μας, είναι το ίδιο το είναι μας. Έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε στον Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας Ελευθερώτριας μια έκθεση από προσωπικά είδη του Χρόνια Αηδονίδη, τα οποία μας προσέφερε. Η έκθεση αυτή θα είναι διαρκής, θα παραμείνουν μόνιμα στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ναού και με την ευκαιρία αυτή θα τιμηθεί ο Χρόνης Αηδονίδης και θα μετονομαστεί και η αίθουσα, η κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου σε αίθουσα Χρόνια Αηδονίδη. Με αφορμή την εκδήλωση, ο Μητροπολίτης Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός μιλάει για την πλούσια μουσική παράδοση της Θράκης. Θέλω να πιστεύω ότι όχι μόνο η τιμή στο πρόσωπό του, αλλά και το μήνυμα που δίδει κάτι τέτοιο είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό, διότι το Δημότυχο, η Θράκη, ο Εύρος έχει να αναδείξει πολλές προσωπικότητες, έχει μια πολύ πλούσια ιστορία η οποία φτάνει μέχρι τον Ορφέα και τον Εύμολπο, τους αρχαίους μουσουργούς της Θράκης μας. Και πραγματικά όλα αυτά τα στοιχεία τονώνουν το αίσθημά μας και την αγάπη μας για την πατρίδα μας και τον ιδιαίτερο τόπο μας.
Με την κωμωδία Άγρια Δύση, ένα θεατρικό κριτικό western που έγραψε ο Φοβορής Αθερίδης, περιοδεύει στην Ελλάδα ο θείασος του Γεράσιμου Σκιαδαρέση, Μπέσης Μπάλφα. Το έργο θα παρουσιαστεί στην Ορεστιάδα το βράδυ της Δευτέρας στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο και υπόσχεται ανατροπές, εκπλήξεις και πολύ γέλιο, όπως δηλώνουν οι συντελεστές του. Το θεατρικό έργο Άγρια Δύση, μια κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη, θα παρουσιάσει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ορεστιάδας ο θείασος γνωστών και αγαπημένων ηθοποιών. Για την υπόθεση του έργου και το cast μιλά στη Δημοτική Τηλεόραση ο πρωταγωνιστής καταξιωμένος ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Είναι ένα κριτικό western, όπως λέει ο Θοδωρής Αθερίδης. Είναι ένα πάντρεμα της περιπέτειας του western, ας πούμε, με τους χαρακτηριστικούς ήρωες και τη δομή του western, με το τοπίο της Κρήτης, με τους ήρωες και τους χαρακτήρες της Κρήτης. Είναι μια έτσι καταπληκτική κωμωδία με πολλά επίπεδα ανάγνωσης. Μπορεί κανείς να το δει από μια ευχάριστη κωμωδία μέχρι ένα βαθύ πολιτικό έργο, ό,τι θέλει να δει ο καθένας. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες τις σέρες. Συνεχίζουμε κανονικά την περιοδία μας. Μιλώντας για τους χαρακτηρισμούς που κατά καιρούς δίνονται στους ηθοποιούς ανάλογα με τους ρόλους που υποδιώνται, ο κύριος Σκιαδαρέσης δήλωσε ότι θέλει να είναι απλά ηθοποιός χωρίς ετικέτες και προσδιορισμούς. Δεν μου αρέσουν και πολλοί οι ετικέτες. Ηθοποιός σκέτος θα έλεγα. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι μου ζητηθεί κάθε φορά να παίξω θα το κάνω. Απλώς το κάνω προσπαθώντας κάθε φορά να υπηρετήσω το ρόλο με την αλήθεια του, με εντυμότητα και όσο καλύτερα μπορώ. Είτε είναι κωμικός είτε είναι δραματικός. Μ' αρέσει να τον υπερασπίζομαι κάθε φορά ψάχνοντας την αλήθεια και το χαρακτήρα του. Εσπράτεται αυτή την αγάπη που από την αγάπη του κόσμου στην περιφέρεια? Πάρα πολύ, πάρα πολύ, και το ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Προσπαθώ όσο μπορώ να το αποδίδω και να το τιμώ. Είναι μαζί μου η σκηνοθεσία της Πέση Μάλφα που παίζει και στην παράσταση. Είναι μαζί μας και η Πενελόπη Πλάκα και ο Τάσος ο Κονταράτος ως ηθοποιοί, και από εκεί και πέρα είναι τα σκηνικά, είναι της Λίας της Ασβεστά, η μουσική του Γιώργου του Χατζή. Το κείμενο είπαμε είναι του Θοδωρή του Αθερίδη, τα κοστούμια της Ελένης Μπλέτσα. Η κατασκευή του σκηνικού έγινε από τον Γιώργο Κατσιβαρδέλο. Φροντιστές είναι ο Νίκος Κόκας και η Νίκη Σκιαδαρέση. Η χορογραφία είναι της Τίνας Μπαϊράμογλου. Έχουμε ξεχνάω το φωτισμό του Μιχάλη του Κουβόπουλου και ο ήχος είναι του Γιώργου του Δασκαλάκη. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα εργανώσει στις 28 Ιουλίου τον τρίτο παραποτάμιο δρόμο στις όχθες του ποταμού Άρδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με στόχο να καθιερωθεί ως ένα κοινωνικό και αθλητικό γεγονός. Και φέτος ο δρόμος θα είναι εμπλουτισμένος με δύο διαδρομές των 10 και των 3 χιλιόμετρων και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν και να απολαύσουν μια πανέμορφη παραποτάμια διαδρομή δίπλα στον ποταμό Άρδα, παρουσία κριτών εκπροσώπων του ΣΕΓΑΣ. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα διοργανώσει στις 28 Ιουλίου τον τρίτο παραποτάμιο δρόμο στις όχθες του Άρδα για τρίτη συνεχή χρονιά υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός του αγώνα είναι η ευαισθητοποίηση αθλητών, θεατών και θελοντών στην προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την παραγωγή της υγείας, υιοθετώντας την άσκηση ως τρόπο ζωής και συμμετέχοντας βιωματικά όλες τις εποχές του χρόνου να ζήσουν την αξία του σπάνιου και μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής μας, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση για την προστασία του. Δεύτερον, η παροχή προτύπων σε παιδικές ηλικίες και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και του αθλητικού ιδεώδους. Τρίτον, η παροχή ευκαιριών σε όλους τους εμπλεκόμενους να γνωρίσουν την παράρτια περιοχή του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, της φιλοξενίας και της ξεχωριστής παράδοσης. Και τέταρτον, η τουριστική προβολή της περιοχής. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας συμμετοχής στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων και 10, ωστόσο για τους ανήλικους συμμετέχοντες θα πρέπει ο γονέας ή ο κηδεμόνας να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση συνένεσης που υπάρχει στο link του site του Δήμου ορεστιάδα.gr και να την προσκομίσει την ημέρα των αγώνων υπογεγραμμένη στη γραμματεία. Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών απαραίτητη είναι η συνοδεία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για την εγγραφή στις διαδρομές των 3 και 10 χιλιόμετρων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στον ειδικό σύνδεσμο orestiada.gr Δήμος Αθλητισμός Τρίτος Παραποτάμιος Δρόμους Άρδας 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 3η 24 Ιουλίου 2018.
Εγγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων στη γραμματεία στο χώρο της εκκίνησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τυχόν διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2552-353-34 και στο κινητό 6937-71-1497. Το κόστος συμμετοχής για τη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων είναι 5 ευρώ κατάθεση στη γραμματεία και θα αφορά στην είσοδο των δρομέων στις εκδηλώσεις της συνάντησης νέων μόνο για εκείνη την ημέρα, 27 Ιουλίου. Θα ισχύει δε περιορισμός συμμετεχόντων 200 άτομα και η συμμετοχή στη διαδρομή των 3 χιλιόμετρων είναι δωρεάν.